το τρίτο σκόρερ της κατηγορίας πίσω από τον Μπράιαν σε ρόλο οργάνωτη για τους Διαμέριθρους. Περκίνησε εκτελή για τρεις από το σχηματάρι και τώρα ο Πέτρος από τον Λαύριο και την Α1 στα μέγαρα το... Η Μεγαρίδα πιέζει, πίεσε νωρίτερα τον Βεργίνη και τώρα τον Γκίκα ο οποίος δίνει την ασίστ και τάρουν την και η έξτρα πάσα στη γωνία για τρεις ο Ιάκωβος Κρόζουτερ, ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς και το δείχνει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος στο 0, ο μπάζερ μπίτερ έχει τον Γκίκα μπροστά του. Θα πάρει το πικερό από τον Καλυνικίδη. Αυτό θα σκοράρει σαν... Δεν έρχεται βοήθεια, όπως σωστά επισήμανε ο coach Κούρης νωρίτερα, τον παίζει στο ένας εναντίον ενός. Ο Βέλης αλλά... Βεργίνης, πισμένος από δύο εκτελή. Πρόσωπο στο καλάθι και πλάτη στο καλάθι, έτσι δεν είναι. Ναι, και πρέπει να... Έφτασε τις 12, οδηγεί την ομάδα του επιθετικά. Το έβαλε από κύπριν ο Βεργίνης, θα το βάλει και πέρα. Στη γραμμή των 6.75, εδώ ο Καλυνικίδης θέλει με τη σειρά που θα πατήσει. Γκίκα, Βεργίνη, Ζαν Λουί που έχει 3 φάουλ και τώρα σκοτ. Η παίκτη του Μεγαρίδας. Τρίποντα από την γωνία. Μίχρονο κυρίως γιατί φορτώθηκε νωρίς με 2 φάουλ και όταν ξαναμπήκε έκανε και το τρίτο του. Εγώ είμαι στην τέταρτη θέση, αλλά έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό με όλες τις ομάδες να είναι πάρα πολύ. Όπως έκανε το Γκέι Μύκονος και μπορούμε να δούμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Το... Η Μεγαρίδα μαρκάρουν χώρο. Βεργίνης θα πάρει χρονιά. Αρνόκουρος, πολύ ωραία spin move. Θα έρθει. Βίκας ωραίο, το μακρινό φλόρτερ με ταπλό. Και στο επιθετικό rebound εκεί. Θα εκτελέσει ο Τσόκλος για πίσω από πάνω. Ατομικό, προσωπικό, ήταν επιθετικό πάνω στον Κίκα, ο οποίος έτσι να στείλει και μπροστά του εδώ. Καλώς με τον Μπράτφορντ. Ο Μπράτφορντ πάει μέχρι μέσα και την δόνει με ένα λεϊάπρο από τον Κακλαμανάκη. Μπράτφορντ, μπάλα χαμηλά, καλά από τον Γερομιχαλός. Και τώρα βγαίνει ο Γερομιχαλός πάνω στον Κίκα, η πάσα στον Βεργίνη. Το πιο κρίσιμο τρίπο του Βεργίνη.